Κοιτάξτε, αυτές τις μέρες έβλεπα 246 ακριβώς είναι διαφημιστικά σποτ που έριξαν τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Στην αρχή έσκασα στα γέλια βλέποντάς τα. Είδα σε κάποιο σποτ, ας πούμε, τον Αντώνη Σαμαρά να φιλιέται με το Μητσοτάκη και δίπλα ο συγχωρεμένος ο Εύερτ να τους βλέπει και το σποτ να λέει από κάτω «Είμαστε ένα, είμαστε ενωμένοι, πάμε μπροστά». Αυτά τα 246 σποτ τα είδε όλος ο ελληνικός λαός γενναίες επί γενναιών επί τόσα χρόνια. Φαίνεται όμως ότι μας αρέσει το ψέμα. Γιατί αλλιώς αυτοί που είναι πάνω σήμερα δεν θα ήταν ούτε στις αποθήκες απομακρυσμένων περιοχών. Θα έπρεπε να έχουν κυνηγηθεί. Θα έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί και καταδικαστεί ανεπιστρεπτοί. Βλέποντας όλο αυτό το υλικό, το οποίο το έχω φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ και πρόκειται να το κυκλοφορήσω την ερχόμενη Παρασκευή με το ΚΡΑΣ, να κάνω και εγώ μια διαφήμιση, και το οποίο ξεκινάει φυσικά με τον Κωνσταντάρα και τον Μαυρογιαλούρο και όλους αυτούς, και είναι τα καλύτερα σποτ που έχουν παίξει οι καλύτερες διαφημιστικές εταιρείες, παραπλανώντας με οδηγίες φυσικά των κομμάτων τον ελληνικό λαό. Εκεί διαπιστώνεις λοιπόν ότι είμαστε η μοναδική χώρα σε παγκόσμια κλίμακα όπου οι προτέτοι μιας εθνικής συμφοράς δεν κρατούνται, δεν ανακρίνονται, δεν τιμωρούνται, είναι υπεράνω των νόμων, του συντάγματος και της κοινή συνείδησης. Δηλαδή υπάρχει ένα κοινό περί δικαίου αίσθημα. Λες, ποιος με έφερε να ζω έτσι ρε παιδί μου ξαφνικά, πώς άλλαξε η ζωή μες στο σπίτι μου ξαφνικά. Φταίει ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο Γιώργος Οντράγιας, η Μακρύ, ο κύριος Μητρόπουλος, κάποιος. Αυτός δεν απολογείται, δεν ανακρίνεται. Λέει όπως λέει ο κύριος Βενιζέλος, ότι στο μέλλον οι ιστορικοί θα βρούμε καιρό να το αποτιμήσουμε, να το αναλογιστούμε στο μέλλον, να το εκτιμήσουμε και να το καταγράψουμε. Δηλαδή στην παρούσα φάση όπου γυρνάει η δική μου, στα 63 μου, δεν περιμένει να δει ανάκαμψη. Και έρχονται πίσω γενιές που τους λένε ότι μέχρι το 20 ή το 30 δεν θα έχετε ανάκαμψη, αλλά θα έχετε σκληρή μοίρα, η οποία είναι επιβεβλημένη από κάποιους, οι οποίοι δεν τιμωρούνται. Νούμερο ένα λοιπόν, που είναι έξω από την ελληνική πραγματικότητα, αλλά αν θέλετε και από την παράδοση, γιατί στις τραγωδίες τις ελληνικές υπήρχε πάντα η κάθαρση. Υπάρχει μια κάθαρση, η τραγωδία είναι δικό μας δημιούργημα. Του αρχαίου πολιτισμού. Και ποια μπορεί να είναι αυτή η κάθαρση? Η κάθαρση έπρεπε να ανακρίνονται και έπρεπε να τιμωρούνται, και δεν μιλάω ούτε για γουδί, ούτε για τίποτα. Εδώ στην Ελλάδα. Γιατί μιλάτε για Ισλανδία? Όχι, μιλάω για Ισλανδία, βεβαίως. Μιλάω για ευρωπαϊκό πολιτισμό. Να κάτσουν μιλάω για αποτίμηση και επιλογή. Μας οδήγησαν μιλάω, με συγχωρείτε, μιλάω ταμείο. Για επιμερισμό. Δεν μπορεί ο ένας να λέει. Ξέρετε, εγώ δεν ξαναγυρίζω στην πολιτική, δραπέτευσα. Έφυγα, ξέρετε, και έφυγα εντάξει και με μένα με πίεζαν, εντάξει, θα με δολοφονούσαν. Μπορεί να είναι και αλήθεια, μπορεί, θα μου κάνανε. Ο άλλος να λέει, εγώ αυτό βρήκα και πήγα και πήρα τηλέφωνα και ήρθαμε στο Δουνουτού και κάναμε και. Κάτσε ρε φίλε, θα κάτσει καμνή. Θα απολογηθείς, θα υπάρχουν έτοιμοι δικαστές ή θα υπάρχει έτοιμος ανακριτής ή θα υπάρχει έτοιμη δικογραφία. Κάπου θα κλείσει η υπόθεση όμως. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Επειδή μας αρέσει το ψέμα στην Ελλάδα. Μας αρέσει το ψέμα. Τι πάει να πει, έχω ανεπάρκεια πολιτικού προσωπικού. Δεν έχω να αντικαταστήσω, λέω αυτούς. Εγώ με συγχωρείτε, έτυχε στη μοίρα μου να είμαι εξομολόγος και ψυχοθεραπευτής διαφόρων κορυφαίων πολιτικών. Έχω κάνει εγκλήματα πολλά στη ζωή μου. Είμαι serial killer. Εγώ διαβάζω ότι θα κάνετε κι άλλο έγκλημα. Όχι, μην διαβάζετε τίποτα. Δεν διάβασα στα όρια. Μην διαβάζετε τίποτα. Ότι ετοιμάζεστε για το ψηφοδέλτιο επικρατείας του Καρατζαφέρη. Θέλετε είδηση. Θέλετε είδηση. Από όσους έχω τελευταίως, θα έλεγα συνδιαλλαγή, ας πούμε, όπως και ο κύριος Καμένος που φρόντισα να φτιάξει το κόμμα του, εγώ παρασκηνιακά κτλ. Εννοώντας, ήμουνα στα πρώτα, ας πούμε, εμβριακά, ιδρυτικά και είχα κάποιες ιδέες για τα συνθήματα που χρησιμοποιούνται. Είναι από την εκπομπή μου το πρωί. Από το Real FM είναι. Ήσασταν στην ιδρυτική ομάδα του κόμματος Καμένου. Εντάξει, κάναμε 2-3 συναντήσεις με τον άνθρωπο. Εντάξει, καλοτάξιδος να είναι. Καλοτάξιδος. Είχα μία έτοιμη πρόταση από τον κύριο Καρατζαφύρη, αλλά με βγάλατε από τον άξονα. Δεν σας αρέσει ο άξονας μου. Δεν σας αρέσει γιατί έχετε αυτό το επιχείρημα του τι γίνεται την επόμενη μέρα. Λοιπόν, σας λέω κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δώστε μία απάντηση και τώρα ναι. Είστε στον άξονα. Λοιπόν, εγώ είχα μία. Σας είπα, είχα μία έτοιμη πρόταση που μου λέει το εξής. Και να ρίσκω ταυτόχρονα από τη δική του πλευρά. Διότι εγώ είμαι ανέλεγκτος. Είμαι απροσδιορίστος. Έλα ανεξάρτητος. Επικεφαλής της λίστας επικρατείας
και λέγει ό,τι θέλεις. Απαντήσατε στην πρόταση? Όχι. Πότε θα απαντήσετε? Θα δω. Το σκέφτεστε δηλαδή? Ναι, να σας πω κάτι. Αυτό που κάνω το αγαπάω πάρα πολύ. Δηλαδή το γεγονός ότι βεβαίως αποτελεί ένα άγχος για μένα ότι συναντιόμαστε κάθε πρωί 10 παρά 10, αλλά ναι. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ το έχω συνηθίσει. Μπαίνετε με τα γυαλάκια σας, μου λέτε πέντε πράγματα, μπαίνετε, πιένω και εγώ με τα γυαλάκια μου. Για μένα αποτελεί άγχος ότι μετά τη συνάντησή μας περνάτε και από το λογιστήριο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά τι να σας κάνω, εσείς το επιλέξατε, δεν το επέλεξα εγώ. Πέραν αυτού λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Ότι εδώ πέρα, επειδή έβλεπα ότι πιέζατε τον έγκριτο συνάδελφο και αναλυτή, ο οποίος έχει προβλέψει πάρα πολλά. Πρέπει να ολοκληρώσετε για να πάω στον επόμενο. Ναι, και φεύγω. Όχι. Τι πάει να πει δραχμή ευρώ? Το αθέατο ευρώ στην Ελλάδα. Για τους πολλούς είναι αθέατο. Είστε υπέρ της δραχμής? Όχι. Αλλά είναι αθέατο. Ε, πώς, δεν θα έχουμε είναι αθέατο, αγαπητέ ευρώ. Είναι γενώσιμο νομίζω πλέον με την Ελλάδα. Κύριε Τράγκα. Είναι γενώσιμο. Κύριε Τράγκα μου, δεν γίνεται να μην έχουμε νόμισμα. Δεν γίνεται να είστε και. Σας είπα ότι θα σας διώξουν. Επειδή 3 χρόνια με συγχωρείτε έχουν επεχθεί όλα τα παιχνίδια σε βάρος αυτού του τόπου. Επί 3 χρόνια με συγχωρείτε αδειάζουν τα τοξικά λίμματα όλες οι τράπεζες στην Ευρώπη προκειμένου να ισχυροποιηθούν. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο ακόμη και σήμερα να βγαίνει η κυρία Μέρκελ αυτό το πατημένο στρούντελ που λέω εγώ. Και να λέει αυτό το πατημένο στρούντελ από καμιόνι της Βέρμαχτ και το επαναλαμβάνω με χαρά και ικανοποίηση καλά, να λέει καλά, ότι δεν με συγχωρείτε. Ραδιοτηλεοπτικό στο ίντερνετ. Γιατί να υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό? Τι κάναμε δηλαδή για να υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό? Ότι κύριοι όλοι αυτοί οι συνάδελφοί μου αλλά και οι πολιτικοί απέναντι όσους βλέπω βγαίνουν και λένε με συγχωρείτε τις κολλές τους και αυτά που νιώθουν ενστικτόδικα για αυτή τη γερμανική κατοχή στην Αθήνα και σας πληροφορώ ότι εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι μέχρι να αναχωρήσουμε τη Λουφθάνσα ο τελευταίος επόμπτης και ελεγκτής θα αγωνίζομαι όσο ζω και οι φίλοι μου εδώ και όλοι. Τι πάει να πει? Άλλο είμαι δανειστής και δανειζόμενος, οπότε έχουμε μια άλλη σχέση όπως με την τράπεζα. Πάμε να την καλοπιάσουμε, να μας κάνει καλύτερες δόσεις κτλ. Και άλλο μπαίνω στο σπίτι σου και ζητάω την κόρη σου να την πηδήξω νύχτα. Όχι! Τέρμα! Άλλο μπαίνω και θέλω νέα ρύθμιση, νέο διακανονισμό, νέα ιστορία. Κι άλλο μπαίνω και σου φέρνω το Ράιχμαν, το Γιωακίμ Χάν, τον Τρα, το Φαν, τον Μπρα, και ο οποίος δίνει οδηγίες και παράγει και δίκαιο. Δεν ξέρω αν είδατε σήμερα στη Real News και πάω στον κύριο